Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στις ζωντανές μας κουβέντες. Μέσω Skype κοντά μας η κυρία Άννα Κουρσάνου. Είναι νομικός. Θα την καλησπερίσουμε και θα της ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη, κύριε Σιλιγάρδο. Αληθώς. Χρόνια πολλά στην Κρήτη. Ξέρω ότι είναι δύσκολες εποχές και ξέρω ότι κάνετε πάρα πολύ έτσι, εκτενή ρεπορτάζ και πολύ καλή προσπάθεια ενημέρωσης και αποτελεσματική ενημέρωση στους πολίτες της Κρήτης. Κυρία Κουρσάνου, τι αλλάζει με την προστασία της πρώτης κατοικίας εξαιτίας αυτών των εξελίξεων? Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, διότι μέχρι τέλος Απριλίου ήταν να υπάρχει προστασία της κυρίας κατοικίας και γίνεται αγώνας από την πλευρά της κυβέρνησης σε συνομιλίες με τους ξένους, με τους θεσμούς, να δοθεί μια παράταση στην προστασία της κυρίας κατοικίας. Μέχρι στιγμής ακούμε ότι είναι αρνητική, αλλά γίνεται προσπάθεια λόγω αυτής της κατάστασης που υπάρχει και κατά πόσο θα παραταθεί αυτή η δυσκολία να παραταθεί και η προστασία της κυρίας κατοικίας. Διότι αν ισχύει το σημερινό καθεστώς, σε δύο εβδομάδες πλέον δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για την προστασία της κυρίας κατοικίας, που έτσι κι αλλιώς πολύ λίγοι μπαίνουν. Η εκτίμησή σας ποια είναι, κυρία Κουρσάνου, πάνω σε αυτό? Η εκτίμησή μου, όπως λένε και οι ειδικοί επιστήμονες στο θέμα της υγείας, είναι ανάλογα με τον παλμό, με την επιρροή που θα έχει αυτή η κατάσταση στην οικονομία. Δηλαδή, αν δούμε ότι τελειώνει αυτό και ξαναξεκινάει η κανονικότητα, ασφαλώς και δεν έχουμε μεγάλα επιχειρήματα να πούμε προς την πλευρά των δανειστών μας. Αλλά αν αυτό παραταθεί, έχουμε σοβαρές αρνητικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, ξέρω και στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρός ο αντίκτυπος. Πάρα πολλά καταλήματα έχουν κλείσει, γιατί η βασική πηγή εισοδήματος για πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως και η Κρήτη, είναι ο τουρισμός. Αν λοιπόν έχουμε να δείξουμε στοιχεία ότι η οικονομία είναι τόσο σοβαρά κλονισμένη, ασφαλώς και έχουμε επιχειρήματα για να παραταθεί αυτή η προστασία της κυρίας κατοικίας ή να δοθούν άλλου είδους βοήθειες που ήδη δίνονται. Όπως για παράδειγμα με την επιδότηση των τόκων για τα δάνεια τα επιχειρηματικά. Είναι και αυτή μια θετική εξέλιξη. Οι επιχειρήσεις που έχουν δάνεια δηλαδή για το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο, το κράτος θα επιδοτήσει τους στόχους αυτών των δανείων, αλλά με προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι ενήμερα τα δάνεια αυτών των επιχειρήσεων. Και όταν λέμε ενήμερα, μέχρι το τέλος του 19, να μην ήταν για 3 μήνες ληξιπρόθεσμα, να πληρώνονταν κανονικά. Πρέπει να είναι κάποια επιχείρηση που έχει πληγεί. Να, για παράδειγμα, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να τύχει αυτή τη βοήθεια. Και έτσι μπορούν να κάνουν μια αίτηση αυτές οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και να επιδοτηθούν οι τόκοι τους για τα δάνειά τους, το οποίο είναι πολύ θετικό. Υπάρχουν δηλαδή ενέσεις βοήθειες από την κυβέρνηση, όπως και για τις μισθώσεις. Να τώρα, και την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μια συζήτηση στο δελτίο σας, το πολύ καλό δελτίο σας, και μου είχαν κάνει κάποιες ερωτήσεις οι τηλεθέατες που τις μεταφέρω και σε εσάς. Αν για παράδειγμα ένας κάτοικος στην Κρήτη νοικιάζει ένα σπίτι σε έναν φοιτητή, που είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν στην Κρήτη και ένας άνθρωπος νοικιάζει το σπίτι του. Τώρα, αν οι γονείς αυτού του παιδιού έχουν χάσει τη δουλειά τους και δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο, τι γίνεται? Άλλαξε λοιπόν αυτό και δυστυχώς τώρα για αυτόν που νοικιάζει το σπίτι τον εκμισθωτή, εφόσον οι γονείς του παιδιού έχουν πληγεί από αυτή την κατάσταση, θα πληρώσει το 60% του ενοικίου. Δεν μπορεί να ζητήσει όλο το ενίκιο για τον Απρίλιο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Θα ανεχτεί αυτή τη μείωση. Άρα ερώτηση πάνω στα ενίκια, και αν το θέλω, μίσθωμα είναι στο όνομα του φοιτητή. Ορίστε. Ακόμη, αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που το μίσθωμα είναι στο όνομα του φοιτητή και όχι σε κάποιον από τους δύο γονούς που εντάσσονται στην κατηγορία των ΚΑΔ. Εννοείται αν η μίσθωση, δηλαδή το ενοικιαστήριο, είναι στο όνομα του. Σωστά αυτό. Εννοείται, διότι ένας φοιτητής δεν μπορεί να έχει εισόδημα. Το εισόδημά του προέρχεται από τους γονείς του και θεωρείται εν ευρία ενία προστατευόμενο μέλος. Κυρία Κουρσάνου, τι γίνεται στις περιπτώσεις, γενικά αναφέρομαι των ενοικίων, όπου κάποιος έχει προκαταβάλει ένα ποσό την 1 Απριλίου, την 1η Απριλίου, για όλο τον Απρίλιο. Λίγες μέρες μετά βγήκε προέκυψε η εξέλιξη αυτή περί καταβολής του 60% του μισθώματος. Θα συμψηφιστεί με τον μήνα Μάιο, άρα... Εάν το καταβάλει, βέβαια, ασφαλώς. Δηλαδή, θα κάνω ένα αριθμητικό παράδειγμα πολύ εύκολο. Αν το μίσθωμα είναι 500 ευρώ και έχει καταβληθεί στο ακέραιο την 1η Απριλίου, στη συνέχεια έχει υπαχθεί στις κατηγορίες εκείνες των περιπτώσεων που και εσείς αναφέρετε περί καταβολής του 60%, θα υπολογίσουμε ότι αντί για 1000 ευρώ το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, θα πρέπει να καταβληθεί
ήδη το ποσό, έχει καταβληθεί ήδη το ποσό των 500 ευρώ. Άρα θα εκπίψει από το δεύτερο μίσθωμα του Μαΐου η διαφορά που έχει προκαταβληθεί την 1η Απριλίου, έτσι δεν είναι? Και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση το ναι, Μάιο. Αυτό είναι μια άλλη. Εγώ λέω σε περίπτωση που δεν θα συνεχιστεί και ισχύσει μόνο για τον Απρίλιο. Θα πρέπει να συμψηφιστεί. Αυτό έχει συμβεί και σε διάφορες άλλες κατηγορίες που πρόλαβαν και πλήρωσαν το ενίκιο τους και άλλαξε μετά αυτή η διάταξη ευεργετική. Εννοείται, αν το έχετε ήδη πληρώσει, θα ψηφιστεί με το ενίκιο του επόμενου μήνα. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει. Ρωτούν πολύ, κυρία Κορσάνου, βλέπουν τις ρυθμίσεις, τις εκκρεμότητες, τα ψηλά γράμματα που υπάρχουν και ρωτούν, εγώ έχω τα χρήματα και μπορώ να πληρώσω και τις φορολογικές και τις δανειακές μου υποχρεώσεις. Να το κάνω ή να το αφήσω και βλέπουμε? Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ρωτούν πολλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα χρήματα και σου λέει να πληρώσω εγώ ή να τα κρατήσω, γιατί νιώθω και μια αβεβαιότητα και μια ανασφάλεια. Μπορεί η δουλειά μου να μην δουλέψει. Τι, γιατί να αποποιηθώ της ρευστότητάς μου εφόσον βλέπω ότι έχω μια διευκόλυνση και μια βοήθεια τουλάχιστον ως προς φορολογικές υποχρεώσεις? Η δική μου συμβουλή είναι, όσοι πληρώνουν βέβαια και τις φορολογικές υποχρεώσεις, την χάνουν και κάποιες έκπτωσης, 25%, έχουν και κάποιο κίνητρο. Αλλά στα δάνεια, που δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο, στα δάνεια σου δίνουν, αν είσαι πληττόμενος, 3 μήνες αναστολή στην καταβολή των δόσεων. Μετά όμως θα γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Αν τα αφήσεις απλήρωτα, όταν θα περάσει αυτός ο καιρός, δεν θα εξαφανιστούν. Θα πρέπει να πληρώνεις και τις καινούργιες δόσεις του μήνα Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, και τα χρωστούμενα που δεν έχεις πληρώσει και έχουν ανασταλεί. Και μετά μπορεί να αυξηθεί η δόση του δανείου σου. Άρα όποιος μπορεί, ας πληρώνει, να μην τα αφήσει να μαζευτούν. Διότι αν μαζευτούν μετά, και αυτός είναι ο προβληματισμός όλων των κυβερνητικών στελεχών και όλων των πολιτών στην επιστροφή στην κανονικότητα. Θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση. Δεν θα είμαστε για πάντα στα σπίτια μας. Θα ξαναξεκινήσει η οικονομία. Αλλά σε τι κατάσταση θα ήμασταν? Άρα όποιος μπορεί να μην φορτωθεί με εκκρεμότητες στην πλάτη του, είναι καλύτερο να πληρώνει τακτικά. Τώρα ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται, φυσικά θα βάλει προτεραιότητα την επιβίωσή του. Αλλά σε περίπτωση που μπορεί, είναι πολύ καλύτερο να πληρώσει τώρα. Θα τύχει και κάποια μείωση στις φορολογικές του υποχρεώσεις, αλλά και στα δάνειά του δεν θα υπάρξει θέμα με το να αλλάξει δόση, με το να τρέξει κάποιος στόχος, διότι ναι, με διευκολύνουν οι τράπεζες, αλλά είδε εγώ από πληροφορίες που έχω με στελέχη τραπεζικά, λένε, ξέρετε, σε αυτούς που θα κάνουμε διευκολύνσεις τώρα, το Σεπτέμβρη θα αλλάξει δόση, θα αυξηθεί, γιατί θα έχουν τρέξει κάποιοι τόκοι. Είναι δεδομένο αυτό και αντιληπτό. Κυρία Κορσάνου, εγώ θέλω να ρωτήσω. Όχι για όλους. Θα νομίζει κάποιος ότι δεν πληρώνει για 3 μήνες και μετά θα πάει το Σεπτέμβριο, ας πούμε, να πληρώσει τη δόση των 500 ευρώ και θα του πει η τράπεζα, δεν θα πληρώσει 500, πληρώσει 515. Γιατί? Μάλιστα. Και θα τρώτε. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις εισπρακτικές. Διότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες όπου εξακολουθούν κάποιες εισπρακτικές και ενοχλούν σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών κάποιους δανειολήπτες περί καταβολής οφειλουμένων. Λοιπόν, αυτό είναι αληθές και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Ενώ οι εταιρείες διαχείρισης έχουν σταματήσει τις οχλήσεις, τα δικηγορικά γραφεία δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει ακόμα τις οχλήσεις. Και δέχονται πολλοί δανειολήπτες τηλεφωνήματα. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει αυτό, μπορούν να πούνε, εφόσον ανήκουν στις πληττόμενες ομάδες, ότι εγώ παίρνω το βοήθημα των 800 ευρώ, δεν εργάζομαι, μη με ξανενοχλήσετε. Αν τώρα συνεχίζουν αυτές, και γενικά να συμβουλεύσω πώς μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία και όχι ο θυμός. Ζητάμε πάντα το όνομα και το τηλέφωνο και το mail του ατόμου με το οποίο συζητάμε. Γενικά το κακό με αυτές τις εταιρείες είναι ότι είναι απρόσωπες. Δεν έχουν πρόσωπο. Σε παίρνει τηλέφωνο ένας, σου λέει κάτι. Μετά την άλλη μέρα θα σε πάρει ένας άλλος, σου λέει κάτι άλλο. Και εσύ δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Άρα όταν μας παίρνουν τηλέφωνο, οποιαδήποτε τράπεζα, πρακτική, εταιρεία ενημέρωσης, με ποιον μιλάω, το τηλέφωνό σας, το mail σας, για να ξέρω ποιον έχω απέναντί μου και να αρχίσω να συζητάω μαζί του. Και αν με προσβάλλει και μου μιλήσει άσχημα, να έχω τα στοιχεία του για να μπορέσω να κινηθώ. Άρα αυτή η τακτική των εισπρακτικών και των δικηγορικών γραφείων είναι εντελώς παράνομη αυτή την περίοδο και θέλω να πιστεύω ότι θα υφεθεί, αν και... Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε καταγγελία αν δεχτούμε ένα τηλεφώνημα από την εισπρακτική του τάδε ή της τάδε και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμένα ενώ δεν θα έπρεπε με απόφαση της ίδιας της κυβέρνησης να με ενοχλούν, σήμερα κατέγραψα μία κλήση το μεσημέρι, το πρωί, όπου μου έλεγαν να προσέλθω να πληρώσω.
Και πού μπορούμε να κάνουμε την καταγγελία αυτή, κυρία Κορσάνου? Αν είναι εταιρεία ενημέρωσης, αυτές ανήκουν, έχουν αριθμό Μητρώου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τηλεφωνική γραμμή, μπορείς να τη βρεις και μέσα από το 1520. Αυτό. Και κάνεις εκεί, πολύ σωστά κύριε Σιλγάρου. Αν κάνεις είναι νομικό γραφείο. Αν είναι δικηγορικό γραφείο, αυτοί υπάγονται στο δικηγορικό σύλλογο και πρέπει να κάνεις αναφορά. Να Άρα περάσεις... πρέπει να βρούμε σε ποιο δικηγορικό σύλλογο ανήκει το γραφείο από το οποίο. Συνήθως είναι στην Αθήνα. Άρα καταγγελία στο δικηγορικό σύλλογο των Αθηνών. Σωστά. Μάλιστα. Για να Σωτήρη. Άρα αυτή την περίοδο απαγορεύεται οι πρακτικές να κάνουν τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Εγώ δεν θέλω να μείνω στο ηθικό σκέλος, στο αμιγώς νομικό κομμάτι θέλω να μείνω, κυρία Κορσάνου. Ακούστε, δεν έχει ψηφιστεί κάποιος νόμος που να απαγορεύει. Μάλιστα. Με δέσμευση προσωπική ο Υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε ότι οι εταιρείες ενημέρωσης που υπάγονται στο Υπουργείο του δεν θα ενοχλούν και όντως δεν ενοχλούν. Κάποια δικηγορικά γραφεία όμως τηλεφωνούν. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να απευθυνθείς στο δικηγορικό σύλλογο που υπάγονται αυτοί οι δικηγόροι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσουν να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, ειδικά ένας δανειολήπτης που θα κοιτάξει μόλις τελειώσει αυτή η κατάσταση να ρυθμίσει το χρέος του ή ανήκει στις πληττόμενες ομάδες, μπορεί να πει ότι εγώ έχω δικαίωμα να τύχω και κάποιες αναστολής, γιατί για τρεις μήνες μπορούν οι ενήμεροι δανειολήπτες, οι πληττόμενοι, να μην πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα για τρεις μήνες. Μάλιστα. Κυρία Κορσάνου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή δύναμη. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.